Έχω σώσει άνθρωπο. Σου ανθρώπους. Έχει τύχει. Έχω σώσει, ναι. Για πες. Ήμουν στο Καραμέλα, πήγαινα. Ήμουν στο Καμαρίνο μου, είχα τελειώσει το πρώτο πρόγραμμα και ήρθε ο επιχειρηματίας και μου είπε ότι μια κοπέλα είναι έξω από τις τουαλέτες και έχει γυρίσει η γλώσσα της. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και κατέβηκα κάτω, τη σώσαμε την κοπέλα. Ναι. Και επειδή ήταν γραμματέας ενός πάρα πολύ γνωστού επιχειρηματία, mm-hmm. πολύ γνωστού, την επόμενη μέρα στο Καραμέλα ήταν το καμαρίνι μου γεμάτο λουλούδια. Είχε έρθει ένας τύπος στο μαγαζί σου κάποια στιγμή, ο οποίος δεν ένιωθε πολύ καλά. Και ζητάει από τον τραγουδιστή γιατρό, παύλα δήμαρχο, παύλα όλα. Αντιδήμαρχο, συγγνώμη. Ζητάει λοιπόν από τον τραγουδιστή παύλα γιατρό πρώτες βοήθειες, διότι δεν αισθάνεται πολύ καλά. Και από τότε είναι κολλητός σου φίλος. Ποιος είναι? Πάρ' τον τώρα να τον δείξω. Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε περίπου πριν 15 χρόνια. Ήμουν αθαμόνα στο μαγαζί που τραγούδαγε τότε το Καραμέλα. Και ένα βράδυ, το οποίο δεν ένιωθα και πολύ καλά στο τραπέζι, παρόλο που δεν πίνω σαν γυμναστής. Μιλήσαμε, με φώναξε το καμαρίν του για να συνέλθω. Μιλήσαμε και από τότε έχουμε γίνει αυτοκόλλητοι. Είναι ένας τύπος ο οποίος του αρέσει να κάνει χαρούμενος τους ανθρώπους γύρω του. Δεν του αρέσει καθόλου η αδικία. Είναι πάρα πολύ οργανωτικός και λατρεύει την οικογένειά του. Μάλιστα. Δεν μας είπε κάτι καινούργιο, η αλήθεια είναι. Ό,τι είπε, επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, να σου πω ότι ο Γιάννης είναι ο Γιάννης ο Μαλισιώβας. Είναι κολλητός, είναι αδερφός, είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος.